Διδάσκαλε αγαθέ, τι ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω. Ένας πανιερότατα Μητροπολίτα Κύκου και Τηλυρίας και πολυσέβαστε μου γέροντα, κύριε Νικηφόρε, πατέρες και άνθρωποι, αδελφοί εν Χριστώ, κατά την Ευαγγελική Διήγηση πλησιάζει τον Χριστό. Δεν είναι άσημος, είναι επίσημο πρόσωπο, αφού τη χάνει να είναι άρχοντας της συναγωγής των Ιουδαίων. Τα κίνητρά του, όπως φαίνεται από την όλη περικοπή, είναι ειλικρινή. Τον απασχολεί το ζήτημα της μεταθάνατον κατάστασης και ζωής. Έτσι, υποβάλλει στον Χριστόν το κέριο και κύριο ερώτημα. Διδάσκαλε αγαθέ, τι ποιήσα ζωήν αιώνιον κληρονομήσω. Και ο Κύριος του απαντά, καταρχήν διορθώνοντάς τον, ότι με βάση τον Μωσαϊκό νόμο, αγαθός είναι μόνον ο Θεός. Εκτός και αν θεωρεί τον Χριστό, αποκαλώντας τον αγαθό ότι είναι Θεός. Ωστόσο, ο Κύριος δεν μένει σε αυτό. Προχωρεί και επεκτείνει τον λόγο του στις θεόσδοτες διατάξεις του Δεκαλόγου. Απαριθμεί τις εντολές. Μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις θύμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου. Οπότε έμπλεος αναγκούφισης και ικανοποίησης, ο άρχοντας βλέπει να επιβεβαιώνεται και να επικυρώνεται η συμφωνία της ζωής του με το Θείο Νόμο και ασφαλώς αναμένει από τον Χριστό την απάντηση ότι είναι πλέον και δικαιωματικά κληρονόμος της αιώνιας ζωής. Αλλά αυτή η εφορία της στιγμαίας αυτοδικαίωσης του έρχεται να φυγαδεύσει και να διασκεδάσει η απάντηση ή μάλλον η έμμεση επερώτηση του Χριστού. Και ποια είναι αυτή, την παραθέτει ο Ευαγγελιστής ως εξής. Πάντα όσα έχεις, πώλησον και διάδος πτωχής. Και έξις θησαυρών εν ουρανό και δεύρω ακολούθημη. Κεραυνός εν εθρία. Για τον πλούσιο ήταν μια αναπάντεχη επερώτησης απάντησης. Ταυτόχρονα ήταν μια πρόκληση από τον Χριστό για αυτόν. Ήταν προφανώς για αυτόν πλέον η πρώτη αλλά και τελευταία συναπάντησή του με τον Θεό Διδάσκαλο. Αλλά ο Χριστός ως ο ετάζων καρδίας και νεφρούς γνώριζε πολύ καλά τα του προσώπου και της όλης βιωτής του ανθρώπου τούτου. Έτσι ενώ διείδε τις αγαθές προθέσεις του, ταυτόχρονα διέγνωσε και το κράτος της μεγάλης αδυναμίας του. Και ποια ήταν αυτή? Ο άρχοντας της συναγωγής κατόρθωσε να συγκεράσει δύο δυστυχώς ασυμβίβαστα μεγέθη. Το ένα, το των θείων πραγμάτων κεφάλαιο και το άλλο, το κράτος των εγκοσμίων ζητημάτων. Και θεωρούσε ότι και τα δύο μπορούσαν να συλλειτουργήσουν. Και με αυτή την άμυχτη μίξη ανάπαυε τη ζωή του και μπορούσε, όπως νόμιζε, να διεκδικεί τα αγαθά της αιώνιας βασιλείας. Γι' αυτό και για να τον συνεφέρει ο Χριστός και να του καταδείξει το ασυμβίβαστο της θεωτικής ζωής και του πλούτου, του άκρατου πλούτου, και ότι ακόμη ο άνθρωπος ούδυνατε Θεό δουλεύει και μαμονά, του προβάλλει αυτή την εκ πρώτης όψεως πρόκληση και πρόκριση. Όλα όσα έχει να τα εκποιήσει και τα χρήματα τα οποία θα αποκομίσει να τα δώσει στους φτωχούς και έτσι θα κερδίσει την Βασιλεία των Ουρανών. Οπότε, όντας σε αυτήν την πτωχία, τότε θα μπορούσε να γίνει μαθητής του Χριστού και να τον ακολουθήσει. Και το κατάλαβε αυτό πολύ καλά ο άρχοντας της συναγωγής και πλούσιος σφόδρα. Πώς μπορούσε όμως να προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια και πώς μπορούσε από πλούσιος να μεταβληθεί από τη μία στιγμή στην άλλη σε πάμπτωχο. Από μπροστά του, εκείνη τη στιγμή παρέλασε το αμύθιτο του πλούτου του και της περιουσίας του. Ο κατέχων πολλά να καταστεί ως μη έχουν τίποτα. Αυτό του ήταν αδύνατο να το αποδεχτεί, αλλά και να το εκπληρώσει. Γι' αυτό και με εμφανή τη δυσαρέσκειά του, αλλά και χωρίς να πει οτιδήποτε, σημειώνει ο Ευαγγελιστής, περίληπος εγένετο, ειν γαρ πλούσιος σφόδρα. Έτσι εγκαταλείπει τον Χριστόν και απορρίπτει αναμφίβολα την πρόσκλησή του. Και ακριβώς
Σε αυτό το σημείο θέλουμε να σταθούμε και να εμβαθύνουμε. Και καταρχήν θέτουμε το ερώτημα, ήταν μήπως υπερβολικός ο λόγος αυτός του Χριστού? Και ποιος από εμάς, όντας όμοιος με τον Άρχοντα πλούσιο, θα προέβαινε σε αυτή την ενέργεια? Καθότι αναμφίβολα, όσοι πιστεύουμε στην πραγματικότητα της άλλης ζωής, μας ενδιαφέρει η κληρονομία της Βασιλείας του Θεού. Θα πρέπει, δηλαδή και εμείς, να εκποιήσουμε τη μικρή ή τη μεγάλη περιουσία που έχουμε, προκειμένου να κερδίσουμε την αιώνια ζωή? Και αν δεν το κάνουμε αυτό, τότε έχουμε αποτύχει? Κατά την προσέγγιση των Κυριακών αυτών λόγων, οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ερμηνεύοντάς τους, λένε ότι με κανένα τρόπο δεν εννοείται έτσι η Θεία Διδασκαλία. Είναι μεταεπικοινωνιακός ο λόγος αυτός του Χριστού, για να χρησιμοποιήσουμε μια σύγχρονη παιδαγωγική ορολογία. Και εννοεί και διαμηνεί εδώ ο Χριστός να εξετάζουμε τον εαυτό μας ως προς τα ποια είναι η σχέση μας και η δέσμευσή μας με τα πράγματα του κόσμου τούτου. Ποιες είναι οι επιλογές και οι προτεραιότητές μας. Και απλά να θέτουμε στον εαυτό μας το ερώτημα, ποιος είναι ο πραγματικός θησαυρός της καρδίας μας και πού είναι δοσμένη η καρδία μας? Ο Άρχοντας πλούσιος είδε και συνέδεσε τη ζωή του περισσότερο με το σχήμα του κόσμου τούτου και άφησε κάποιο περιθώριο, όπως νόμιζε, μιας ανεκτής θρησκευτικής ζωής, επίπλαστης, η οποία όμως δεν έπρεπε να τον παρεμποδίζει και να τον ενοχλεί στην απόκτηση και αύξηση των εγκόσμιων θησαυρισμάτων. Κατά το Μέγα Βασίλειο για τον πλούσιο, καλός μεν ο Θείος Λόγος, αλλά κάλλιον αυτού ο Χρυσός. Έτσι, παρονομαστής της ζωής του ήταν ο Θεός και αριθμητής ήταν ο πλούτος. Επί του προκειμένου όμως η πρόταση του Χριστού, όσο και αν φαίνεται υπερβολική, ως αντάλλαγμα του επίγειου πλούτου και με τον ουρανόν, είναι ασύγκριτα μεγάλη και σε μέγεθος και σε διάρκεια. Ναι, ποιος αμφιβάλλει για το πρόσκαιρο των ανθρωπίνων πραγμάτων και μάλιστα του πλούτου, παράγει, παρέρχεται το σχήμα του κόσμου τούτου. Κάποια στιγμή ο καθεπλούσιος, όπως και ο άρχοντας της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής, με την αναχώρησή του εκ του κόσμου τούτου, χάνει και τους θησαυρούς του, αλλά και την εξουσία του. Τι μας μένει, αγαπητοί εν Χριστώ αδερφοί, γέροντα μου Νικηφόρε και αγαπητοί πατέρες, μετά τον θάνατο μας μένουν είτε οι κακίες μας, είτε οι αρετές μας. Αυτό μας μένει. Γυμνός εξήλθον εκ της κοιλίας της μητρός μου, γυμνός και εις την γην απολεύσομαι, θα διαλαλήσει ο πολύπαθος αλλά φιλόθεος Ιώβ. Επομένως, τι θα έκανε ο πλούσιος αν ακολουθούσε τον Χριστό? Εξάπαντος θα κέρδιζε. Ο Χριστός του προσέφερε μία θέση τιμητική ανάμεσα στον κύκλο των μαθητών του. Ανάλογη προσφορά έκανε και στους μαθητές του κάποτε, όπως και στον τελώνη Ματθαίο. Και αυτοί αφήκαν τα πάντα και τον ακολούθησαν. Τελικά έχασαν ή κέρδισαν? Από ανώνυμοι που ήταν, απέβηκαν διαχρονικά επώνυμοι. Από άσημοι έγιναν διάσημοι. Και από γήινοι εξυψώθηκαν και έγιναν ουράνιοι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και κατά το αψευδές του Κυρίου στόμα, κατά την πάλι γενεσία του, εκατοντα πλασίων αλείψονται. Ναι, αδερφοί μου, άω φθαλμό σου κίδε και ού σου κήκουσε, και επί καρδίαν ανθρώπου κανέβη, αυτά ετοίμασεν ο Θεός της αγαπώσιν αυτών. Η δόξα και ο πλούτος της αιώνιας ζωής, αναμέρει τους γνήσιους μαθητές του Χριστού, αυτούς οι οποίοι δεν ανταλλάζουν τη μαθητεία κοντά στο Χριστόν με τους πρόσκαιρους θησαυρούς του κόσμου τούτου. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο ο Κύριος και Θεός μας διαδηλώνει στον καθένα από εμάς. Είμαστε κατά τον Ιερό Χρυσόστομο όχι πολίτες του κόσμου τούτου, αλλά οδίτες. Είναι πανδοχείον ο παρόν κόσμος. Οπότε προς τα άνω, τη μόνιμη πατρίδα μας πρέπει να προσβλέπουμε. Ουγαρέχομεν ο δε μενούσα πόλη, αλλά τη μέλουσαν επιζητούμεν. Η Εκκλησία του Χρυσού, ως θεατρόπινος θεσμός αυτήν την οδόν που οδηγεί στην Βασιλεία του Θεού, έχει ευθύνη να ετοιμάσει για τους ανθρώπους. Γι' αυτό χρησιμοποιεί τους αείποτε ανανιωτικούς και σύγχρονους λόγους του Κυρίου, για να εμψυχώσει και να καθοδηγήσει τον κόσμο. Ο Ιησούς Χριστός, χθες και σήμερον, ο Αυτός και εις τους αιώνας, πάντοτε διαχρονικός και σύγχρονος, αναμένει από την Εκκλησία της κάθε εποχής τι?
να προσφέρει την ποιμαντική πλατφόρμα, το πλαίσιο δηλαδή της εποχής μας, για να επικοινωνήσει και μέσω της Εκκλησίας Του στην γλώσσα την καθημερινή του λαού Του. Δυστυχώς όμως, αυτή η διαχρονική λόγη και ο τρόπος ζωής που δίδαξε ο Ιησούς επιχωματώνονται σήμερα από παροχημένες πρακτικές και συνήθειες, αλλά και πεπαλιωμένες μεταφράσεις, που είτε αλλοιώνουν το μήνυμα του Χριστού, είτε το καθιστούν δυσδιάκριτο στη σύγχρονη εποχή. Είναι λοιπόν επάναγκες η Εκκλησία να εξυγχρονίσει με νέες ποιμαντικές μεθόδους την εμπέδωση των χριστιανικών αξιών στον άνθρωπο του σήμερα και επιτέλους να αποτινάξει τη σκόνη που επικάθεται επί του αυθεντικού χριστολογικού μήνυματος του Ευαγγελίου. Αυτό πρέπει να γίνει και με λόγους και με δράσεις, μα προπαντός με βίωμα, όρεξη, ζωντάνια και μια μέθοδο η οποία να μπορεί να παρισφρήσει και στον τελευταίο θρησκευόμενο ή μη θρησκευόμενο άνθρωπο της Κύπρου μας. Πέραν του αγιοπνευματικού της έργου, το οποίο πρέπει να ενισχύσει η Εκκλησία, πρέπει να επανευαγγελίσει τον λαόν, αφού πρώτα τον συναντήσει και επικοινωνήσει στην καθημερινότητά του. Αυτό συνεπάγεται και τη χρήση των εργαλείων του πολιτισμού, του αθλητισμού, της τέχνης, της μουσικής, του θεάτρου, της κοινωνικής πρόνοιας και της υλικής στήριξης του λαού μας. Το ταμείο, ο κορβανάς της Εκκλησίας, δεν πρέπει να αναλώνεται μόνο σε οικονομικές επενδύσεις που σίγουρα χρειάζονται, αλλά να εποπτεύει και να στηρίζει συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία αφορούν σε όλους τους κατοικούς της νήσου μας, χωρίς διακρίσεις. Μέσα σε όλες τις προαναφερόμενες υποδομές και προγράμματα, τα οποία άμεσα με μελέτη και τόλμη πρέπει να ξεκινήσουν, η Εκκλησία έχει ευθύνη να γίνεται αγωγός του Θείου Φωτός και έτσι να το αναμεταδίδει σε όλους τους επικοινωνούντες με αυτό συνανθρώπους μας. Η Εκκλησία της Κύπρου επιτέλους πρέπει να δώσει σημασία στη στήριξη των νέων του τόπου μας και κυρίως πέραν της πνευματικής καλλιέργειας και πνεύματος φιλοπατρίας και σεβασμού στις παραδόσεις μας, να εξυπηρετήσει την εξεύρεση εργασίας και ποιοτικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας που τους, κρατούν μακριά από εξαρτήσεις και πάθη. Με σύγχρονες μεθόδους και χωρίς φοβικά σύνδρομα, πρέπει να προσεγγίσουμε κάθε νέο που έχει στόχους και όνειρα και να του προσφέρουμε, ναι, φως και γαλήνη Χριστού, αλλά και πρακτικές λύσεις για να επιτύχει τους στόχους του, έστω και αν δεν θρησκεύει και δεν έχει σχέση με την Εκκλησία. Για όλους αυτούς, εκτός Εκκλησίας, ήρθε ο Χριστός στη γη και εμείς είναι ώρα να κατέρθουμε από το άρμα των καθαρών και αγνών δικαίων και να κατεβούμε κάτω όπου υπάρχει η λάσπη των προβλημάτων του λαού, να βιώσουμε τον πόνο τους, να πονέσουμε μαζί τους και να τους βοηθήσουμε και την ψυχή τους να θεραπεύσουν, αλλά και τις ζωές τους να ξανακτήσουν. Αυτό είναι και το διακύβευμα στις επερχόμενες αρχιεπισκοπικές εκλογές. Και γι' αυτό ο λαός και οι εκκλησιαζόμενοι και μη εκκλησιαζόμενοι οφείλουν να πάνε να ψηφίσουν για να δώσουν ξανά νέα ελπίδα και προοπτική στην κοινωνία μας μέσα από μια εκκλησία με σύγχρονη ποιμαντική, η οποία να καταλαμβαίνει και να μεταφράζει σωστά τις ανάγκες και προβλήματα του σύγχρονου κόσμου και ιδιαίτερα των νέων μας. Μια εκκλησία η οποία χωρίς να κατακρίνει ανθρώπους αλλά συμπεριφορές, να τους αγαπά, να τους αγιάζει και να είναι ουσιαστικά κοντά και δίπλα τους σε κάθε βήμα της ζωής τους. Ευχαριστώ και δημόσια τον γέροντά μου Κύκου Νικηφόρου, ο οποίος πιστεύει στους νέους ανθρώπους, μας στηρίζει και μας δίνει τη δυνατότητα με γνώσεις και σύνεση και εμπειρίες, μα προπαντός με όρεξη και πάθος αγάπης Χριστού και ανθρώπων, να αναβαθμίσουμε το ρόλο της Εκκλησίας στις ζωές του λαού μας. Ο Θεός βοηθός.